ένα πολύ δυναμικό κομμάτι από τη Δέσποινα Ολυμπίου και τον καινούριο δίσκο τη. Μια στιγμή, γιατί μια στιγμή Δέσποινα και όχι αδυναμία και όχι... Το εξηγώ μέσα, το μια στιγμή όλα τα τραγούδια μου αρέσουν γιατί έχω ένα ομότυπλο τραγούδι αλλά μια στιγμή για μένα είναι πολύ σημαντική γενικότερα στη ζωή ε, να αντιλαμβανόμαστε, να μην αφήνουμε το χρόνο να περνάει διάφορα και μπορούμε μέσα σε μια στιγμή να νιώσουμε ...πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε νιώσει ένα μήνα ή ένα χρόνο. Αυτή μια στιγμή να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε... Τις καταστάσεις. Καταστάσεις ναι. αλήθειες που γυρνούσαμε την πλάτη σε αυτές. Λοιπόν, σήμερα μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ την έζησα το πρωί σε μια καφετέρια. Δηλαδή τι έγινε. Πράγματα τα οποία θεωρούμε πολλές φορές δεδομένα mm -hmm. ή ότι υπάρχουν και με αυτά ζούμε σήμερα αυτό που λες τώρα δηλαδή είναι σαν κάτι σαν τεζαβού για μένα αυτή τη στιγμή <laughs> αυτό που είπες ούτε συνειδημένοι να ήμασταν το σκέφτηκα σήμερα στην καφετέρια πραγματικά είναι αυτό που λες ότι μια στιγμή είναι ικανή για να μας κάνει να, ε, να πατήσουμε στα πόδια ε, μας και να γυρίσουμε και λίγο πίσω από το νόμο μας και τα, να δούμε Από τα χειρότερα λάθη που κάνουμε οι άνθρωποι είναι εκτός από το να ξεχνάμε είναι να θεωρούμε ανθρώπους και καταστάσεις δεδομένες. Ναι. Τίποτα δεν είναι δεδομένα. Ούτε και εμεί Επομένω, είναι χαζομάρα να αφήνουμε το χρόνο να περνάει έτσι. Σωστό. Αδιάφορα εννοώ. Για πες μου τώρα για το βίντεο κλειπ. Πώ είναι ο Κωνσταντίνο Ρίγο επί τη κινοθεσίας Κάνουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Κωνσταντίνο. Και εξ αρχή, εφόσον ξέρω το στυλ του και τον τρόπο που, που δουλεύει. Την εικόνα του γενικά και γιατί βγάζει μια θεατρικότητα παρόλο που υπάρχουν τα μοντέλα στο, στο κλιπ, ε, δεν ήθελα καθόλου να παρέμβω στη δουλειά του και γι' αυτό ακολούθησα όλες τις οδηγίες και αυτό το έκανε σε σχέση με την εικόνα που έχει για μένα, σαν τραγουδίστρα και σαν γυναίκα. Γι' αυτό και στα κλειπ του Κωνσταντίνου βγαίνω λίγο διαφορετικά από ό,τι με τους άλλους. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους στο είδος του και στα βιντεοκλειπ και αυτά τα δύο τελευταία που είδα... Έχει πολύ ωραία χρώματα, φίλτρα. Ναι, ναι, ναι. Ε, Γενικότερα. Ε, ναι, έχει μια δική του πολύ ωραία αντίληψη πάνω στα πράγματα. Και σε πρόσεξε πάρα πολύ, νομίζω. Είχαμε πάρα πολύ καλό, καλή συνεργασία. Δηλαδή και ο ίδιο μου το έλεγε γιατί ήταν κάτω από πολύ δύσκολε συνθήκε ναι. το κλειπ το συγκεκριμένο. Πιστεύει ότι τα κλειπ χαρακτηρίζουν τα κομμάτια, Όχι. Όχι απαραίτητα. Καθ... Απλώ ακού ένα ωραίο κομμάτι και βλέπει μια ωραία εικόνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα κλειπ τα οποία είναι μια ιστορία που Μπορεί να είναι ιστορία που λέει και ο στίχος ενός ναι, κομματιού, ναι, ναι. αλλά μπορεί να είναι και κάτι τελείω άσχετο. Άσχετο, ναι. πανάσχετο. Και να γίνει ένας συνδυασμό. Γενικά την τέχνη δεν πρέπει πάντα να προσπαθούμε να την να εξηγήσουμε. Την εξηγήσουμε. Ναι. Είναι αυτό που, σε, που νιώθεις την ώρα που, που το, το παρακολουθεί. Ναι. Ή που το κάνεις, που σου συμβαίνει εσένα. Ναι.